Η πυρκαγιά που έπληξε φέτος τη Θάσο άφησε πίσω τη, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, 140.000 στρέμματα καμένης γης. Μια τεράστια έκταση ανάλογη των μεγάλων πυρκαγιών του 1985 και του 1989. Η πιο πρόσφατη πυρκαγιά του 2013 στην Καλλιράχη, η οποία πιθανότατα ξεκίνησε από τη Χωματερή, έκαψε 7.000 στρέμματα. Πολλές από τις περιοχές που κάηκαν φέτος είχαν καεί και πριν από 30 χρόνια. Για τα αίτια ήδη δόθηκαν αρκετές εξηγήσεις για τους κεραυνούς και την ξηρή καταιγίδα, όπως και για τους μήνες ξηρασίας που προηγήθηκαν. Όπως επίσης και για τους πενιχρούς πόρους του δασαρχείου. Μάλιστα, δύο ημέρες πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά, το δασαρχείο της Θάσου προκήρυξε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων. Για τις ανάγκες της περιβαλλοντικής προστασίας του νησιού, αναφέρεται με ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Παράταξη Οικολογία Αλληλεγγύη, εν ώψη και των φθινοπορεινών βροχών, οι οποίες πρέπει να είναι άμεσες. Ένα πρόγραμμα αντιδιαβρωτικών έργων με κατασκευή κλαδοπλεγμάτων και κορμοπλεγμάτων αποτελεί επιτακτική ανάγκη και πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Μια άλλη διάσταση που άπτεται της δασικής διαχείρισης, όπως αναφέρει η Οικολογία Αλληλεγγύη μετά την πυρκαγιά, αφορά στον έλεγχο της ελεύθερης βόσκησης. Και εδώ υπήρξαν προβλήματα τις τελευταίες δεκαετίες, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις ή και αναστολή της φυσικής αναγέννησης στο νότιο μέρος του νησιού. Μέτρα απαγόρευσης της βόσκησης στις φετινές καμένες περιοχές κρίνονται απαραίτητα. Καταρχήν να εκφράσουμε την θλίψη μας για την τεράστια οικολογική καταστροφή που υπέστη το νησί της Θάσου και τη συμπαράσταση στους κατοίκους, που βέβαια εκτός από οικολογική καταστροφή είναι και, έχει και σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Το θέμα είναι ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει αφορμή, ίσως αυτή η καταστροφή, να σκεφτούμε μια διαφορετική ανάπτυξη για το νησί, που θα οδηγήσει και στην οικολογική και οικονομική ανασυγκρότησή της. Και θα πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα το θέμα της, γιατί δημιουργήθηκε αυτή η συγκεκριμένη πυρκαγιά, αυτή η ξηρή καταιγίδα. Να σκεφτούμε ότι είναι ένα κομμάτι της αλλαγής του κλίματος που οδηγεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη, λεγόμενες κλιματικές αλλαγές. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τις προοπτικές ανάπτυξης. Εσείς τώρα αυτόν τον επαναπροσδιορισμό πού τον εστιάζετε κατά κύριο λόγο σε γενικές γραμμές, κυρία Γεροστεργίου? Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει ολιστικά να δούμε την ανάπτυξη του νησιού. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και ο ορεινός όγκος προσφέρεται για τουριστική ανάπτυξη και όχι μόνο οι παραλίες. Άλλωστε αυτή η πυρκαγιά έπληξε κυρίως τον ορεινό όγκο της Θάσου και άφησε σχεδόν αλόβητες τις παραλιακές περιοχές. Θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή μελέτη σε ό,τι αφορά την ελεύθερη βόσκηση. Περιοχές με ιδιαίτερα οικοσυστήματα όπως Μαύρης Πεύκης, Κέδρων αλλά και μικρών υγροτόπων και παρόχθεων οικοσυστημάτων όπως τα πλατανοδάση και καλαμόνες σε όχθες και εκβολές χυμάρων χρειάζονται και ιδιαίτερα προγράμματα προστασίας όπως είναι η αποκατάσταση και η διατήρηση. Πέρα όμως από αυτές τις ιδιαιτερότητες, όπως αναφέρει η Οικολογία Αλληλεγγύη, όπως έδειξε και η εμπειρία από τις πυρκαγιές των προηγούμενων χρόνων, είναι απαραίτητα και τα αναδοσιτικά προγράμματα σε περιοχές όπως είναι η Τραχιά Πεύκης. Εάν μιλάμε για την αναδάσωση και να φτάσουν τα δέντρα, τα πεύκα στο ύψος, την ηλικία που ήταν όταν κάηκαν, θα περάσουν πολλά χρόνια. Το έχουμε δει και από τις πυρκαγιές του 85, του 89, τόσο στη Θάσο όσο και στην Καβάλα. Θα χρειαστούν τουλάχιστον 30 χρόνια για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια αναδάσωση της μορφής που είχαμε πριν την πυρκαγιά. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι τα δάση μας θα πρέπει να τα προστατεύουμε ιδιαίτερα. Δεν είναι ένας πλούτος ο οποίος χάνεται σε περίπτωση καταστροφής, σε περίπτωση πυρκαγιάς. Και βέβαια θα μπορούμε να τον εντάξουμε μέσα σε ένα πρόγραμμα τουρισμού. Αυτό που λέμε οικοτουρισμός, θα μπορούν να γίνουν μονοπάτια και άλλες ήπιες δραστηριότητες, έτσι ώστε ο πολίτης, ο τουρίστας να γνωρίσει το δάσος και να το αγαπήσει.